Entertainment stuff. Τζανετός, Τζανέτος. Πώς είναι το όνομά σου? Τζανέτος. Τζανέτος. Από πού είσαι, Τζανέτο? Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα είσαι. Για πες μου για σένα, μίλησε. Πάρε το όφωνο και κράτα το. Εδώ. Έτσι. Και τι να πω. Μικρόφωνο. Θα μιλάς στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι. Α. Σε ακούμε. Τι, το κοιτάς πως τρώγεται? Όχι, δεν το τρώμε. Το κρατάμε εδώ και μιλάμε. Ε? Για πες μου τώρα. Θέλω να είναι μια κοπέλα 25 με... Εδώ 20. Όμως θα το βάλεις. Το είδες, εντάξει, το κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, το παίρνεις και το κρατάς εκεί. Πρώτη φορά βλέπω μικρό. Έλα, ρε. Ναι, για κράτα το εδώ τώρα. Εδώ. Έτσι, εκεί. Μήπως θες να βάλω τον Ιάκωβο, μήπως να στο κρατάει. Όχι, να μου λείπει το βίσκο. Α, μπράβο, γι' αυτό λέω. Μην βάλω τον Ιάκωβο και σας αναλάβει όλους εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ το βάζεις και μιλάς. Ναι. 22 ετών είσαι. Ναι. Με τι ασχολείσαι? DJ είμαι. DJ είσαι σε μαγαζί στην Καλαμάτα? Ναι. Εκεί μένεις? Ναι. Ωραία. Και βάζεις μουσική δηλαδή, ναι. Έτσι. Έχεις, θέλεις να παντρευτείς? Όχι, δεν θέλω να παντρευτώ. Τι θέλεις να κάνεις? Γνωριμία. Θες να κάνεις μια γνωριμία. Ναι. Με μια κοπέλα από πού, από την Αθήνα ή? Την Αθήνα. Από την Αθήνα θέλεις. Θέλεις να έχεις πρόσβαση στην Αθήνα. Ναι. Μάλιστα. Για πες μου, πώς θες να είναι αυτή η γυναίκα? Ψηλή, ξανθιά, γαλανομάτα. Ψηλή, ξανθιά και γαλανομάτα, ναι. Θες να είναι. Σε σίντι, σε μπάρμπι, κάτι τέτοιο. Κούκλα. Ναι. Αστέρι. Τζανετέ, να σε λέω τώρα πώς είναι. Όχι Τζανετέ, Τζανέτο. Τζανέτο, πώς είναι το όνομα αυτό? Τζανέτο. Πώς έχεις βαφτιστεί? Τζανέτο. Τζανέτο. Καλά, μη σαλτάρεις. Δεν σαλτάρω. Ήρθε, χαμογέλασε τώρα και είναι ωραίος να πούμε. Λοιπόν, ο Νίκος είναι 22 ετών. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα Νίτα. Τι κάνεις? Καλά. Σε τι κατάσταση είσαι? Ψιλοαγχωμένος είσαι, αλλά θα το ξεπεράσεις. Πες μου από πού είσαι εσύ. Εγώ είμαι από τον Πειραιά. Α, εδώ, Αθηναίος. Ναι. Και θέλεις να γνωρίσεις μια γυναίκα για να παντρευτείς? Γνωριμία και μετά βλέπουμε. Α, μπράβο, πολύ μ' αρέσει αυτό, διότι έρχονται και τα νέα παιδιά για να τα κοιμιάσουν, να τα ραβεριστούν και άμα προκύψει σε γάμος, καλά να κάνει. Ο Θεός. Ο Θεούλης. Ναι. Για πες μου τώρα, Νίκο, με τι ασχολείσαι εσύ? Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Α, μάλιστα. Πολύ νέος είσαι. Ναι. Πώς θες να είναι η γυναίκα που γνωρίσεις? Κανονικό boy. Ναι. Μέχρι να είναι μελαχρινή. Ναι. Με μαύρα μάτια. Αυτό. Και να έχει καλογυμνασμένο σώμα. Να έχει ωραίο σώμα. Γυμνασμένη. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πώς νιώθετε που είστε το καπάκι στο καπάκι? Πάρα πολύ ωραία. Τι ηλικία έχετε? Είμαι 21 χρονών. Πολύ νέο κορίτσι. Και πώς σήμερα, γενικά, σήμερα συγκεκριμένα έχω τα γενέθλιά μου. Σήμερα. Κλείνω τα 20 και πάω στα 21. Σήμερα τα έχετε? Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και σε όλες τα κορίτσια που έχουν τα γενέθλιά τους. Και στην κυρία Ευστρατιάδη. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Βόλο, αν και δεν είμαι από Βόλο, είμαι από Καρδίτσα. Και πώς πήγε στο Βόλο? Τα αγαπάει πάρα πολύ η Καρδίτσα. Ναι. Σου στέλνουν τα φιλιά τους όλους. Και εμείς σου στέλνουμε. Και σε περιμένουμε εκεί να παντρεύεις πάρα πολύ κόσμο. Θα έρθουμε και στην Καρδίτσα. Έχω πάρα πολλές φίλες που θέλουν να παντρευθούν με το χρυσό κουφέτο. Ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα 21 χρονών δεν πιστεύω θες να παντρευτείς. Θα ήθελα να γνωρίσω βέβαια. Ωραία. Τον Τζανέτο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από την Καλαμάτα. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάω. Ναι. Εσύ τώρα με παίρνεις από το Βόλο. Ναι, από το Βόλο ήθελα να κάνω το γενέθλιά μου εδώ στην αδερφή μου. Μένει η αδερφή μου στο Βόλο. Λοιπόν, για σένα. Είναι καταρχήν έχει γενέθλια και πρέπει να πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ κούκλος. Είσαι πολύ γλυκάς. Εγώ. Δεν μιλάς, ντρέπεσαι. Ναι, πρώτη φορά έρχομαι. Ναι, είσαι πολύ γλυκούλης. Ευχαριστώ. Θα μου πεις τη δουλειά κάνεις. Θα μου πεις τη δουλειά κάνεις. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Εγώ πρώτη. Είμαι μαθήτρια, πηγαίνω σε μια σχολή. Και αυτό το ίδιο. Δηλαδή τι περιμένεις να σου πει τη δουλειά για να πεις κι εσύ? Κάτσε, κάτσε. Μας πάρει και τώρα αέρα η κοπέλα. Okay. Κάνεις τέτοια. Μας πάρουν και την αέρα, δεν κάνει. Ναι. Λοιπόν, τι θέλεις να μάθεις από εμένα, Τζανέτο? Τι θέλεις να μάθεις για μένα? Τι ρόλο παίζεις καταρχήν? Λοιπόν, είμαι μαθήτρια. Ναι. Όπως σου είπα, πηγαίνω σε μια σχολή στην Καρδίτσα, γιατί είμαι από Καρδίτσα. Ναι. Θα τελειώσω φέτος, θα μείνω μόνιμα στο Βόλο. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωριστούμε. Θέλεις να σου πω τα χαρακτηριστικά μου?
Ναι. Είμαι ένα 65, 60 κιλά. Αχ, μου άρεσε αυτό που κάνεις πάρα πολύ. Μου αρέσει και το σκουλερίκι σου. Ένα κοντινό λίγο να το δώσω από κοντά, αν γίνεται. Ανίτα μου, μην τον πονάς. Θα τον πονέσω. Μην τον πονάς, Ανίτα μου. Ορίστε. Αχ, μόνο... πολύ ωραίο, σαν κι αυτό. Τι είναι αυτή που βγαίνει. Λοιπόν, είμαι ξανθιά, σγουρά μαλλιά μακριά. Ορίστε, έχω ορίστε. Έχω γκριζοπράσινα μάτια. Ορίστε. Υπέροχα μάτια από ό,τι μου λένε. Αυτά που λένε. Και γενικά είμαι ευδιάθετος τύπος. Καταρχήν, αυτά που λες είσαι ναι. Όλα είσαι αλλιώς. Όχι, είμαι αγόρι μου. Άμα το λέει το Δράκο, λες να στο λέει για πλάκα. Γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, αγόρι μου. Θα με δεις από κοντά, δεν θα γνωριστούμε. Να γνωριστούμε, δεν έχω πρόβλημα καθόλου. Πότε να σου πω κάτι ρε Τζανέτο, σου την πέφτουνε πολύ οι κοπέλες εσένα, γιατί σε βλέπω πολύ άνετο και δεν μασάς. Έχει σου ξέ, συνέχεια. Συνέχεια. Σε έχει κουράσει αυτό, πώς νιώθεις? Εντάξει, κουραστικό είναι, εντάξει. Είναι κουραστικό, έχεις βαρεθεί. Αλλά οι γυναίκες να μου το παίζουν ενταίτες να μου και έξυπνες και δεν μ' αρέσει εμένα. Και δεν γουστάρεις εσύ. Θες να είναι... Κοίταξε αγόρι μου, εγώ δεν είμαι από αυτές. Να τις υποτάξεις θέλεις. Δεν είμαι από αυτές, Ζανέτο, δεν είμαι. Δεν θέλω να είναι έξυπνη γυναίκα και σοβαρή. Είμαι από αυτό. Αμα είναι πονηρή και έξυπνη, το πούλο παίρνει. Γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο στην Ανίτα. Για να βρω κάποιο αγόρι σοβαρό. Γιατί κι εγώ σοβαρή είμαι. Αλλά κι εσύ όμως μάγκας είσαι, Τζανέτο όμως. Όλοι καλαματιά. Κάνεις μαγκές όμως. Όλοι μάγκες είναι οι καλαματιά. Ωραία. Έχει και ωραίο λάδι από ό,τι πιστεύω, ξέρω, η καλαμάτα. Ελά. Έχει καλό λάδι. Άστα αυτό, άστα αυτό. Και ωραία μαντιλάκια. Να σου πω, Τζανέτο, πες τώρα στην κοπέλα τι θα γίνει, να παντρέψει για τους άλλους. Θα με πάρει τηλέφωνο αργότερα. Θα μου φας όλη την ώρα εδώ. Θα με πάρει τηλέφωνο μετά. Α, γουστάρεις, θα σε πάρω. Βεβαίως και γουστάρω. Ε? Και βεβαίως και γουστάρω. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Θα με πάρει. Θα σε πάρω. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ και πολλά φιλιά. Γεια. Γεια, μωρό μου, γεια σου. Γεια σου, γλυκιά μου. Γεια σου, μωρό μου. Ναι, καλησπέρα σας. Ποια είστε εσείς? Είμαι η Κυριακή. Κυριακή? Ναι, 22. Γι' αυτό μας παίρνετε την Κυριακή εσείς, ε? Ναι. Είμαι 22 ετών. Ναι, πιο δυνατά λίγο, Κυριακή μου. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Νίκο. Με τον Νίκο. Πού τον έχω, πόσο χρόνο είναι κτλ. 22 ετών είναι. Πόσο είναι? 22. Ανάτος, αυτός είναι. Τον έχει κάνει β. Γεια σου, τι κάνεις? Γεια σου, τι κάνεις? Γεια. Καλά είσαι? Τι έγινε? Το ξέχασα. Καλά είσαι? Καλά, μια χαρά, εσείς? Πώς σε λένε? Εμένα με λένε Κυριακή. Κυριακή, ωραίο όνομα. Ευχαριστώ πολύ και το δικό σου ωραίο. Για πες μου το τα χαρακτηριστικά σου. Εγώ μένω στον Ταύρο. Ναι. Είμαι 22 χρονών, μελαχρινή. Μένει στον Ταύρο. Ωραία, κοντά. Είσαι εδώ κοντά, γιατί δεν έρχεσαι να τον αρπάξει. Το μάθει τη λαπόδα. Κάνει να μπορούσε να είναι ο αδερφό μου 8 χρονών άρρωστο με πλειωτό και λείπει η μητέρα. Πού είναι από εδώ, μα θέλει? Δεν γίνεται, λέμε. Είναι άρρωστο ο αδερφό τη. Εντάξει, να μου πει τα χαρακτηριστικά σα. Είμαι μελαχρινή, μακριά μαλλιά. Ναι. Ψηλή, 1,70. Και θα ήθελα κάποια στιγμή, αν γίνεται, να με πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι σήμερα το βράδυ, γιατί τα λείπω. Ναι. Αν γίνεται αύριο. Θα αφήσετε το τηλέφωνο στο κοντρόλ, θα μάθει. Ναι, ναι, ναι. Μην αφήσετε, παιδί μου, στο ελληνικό θα μιλάει στη γυναίκα. Γεια σου, Κυριακή. Ακόμα εντάξει. Γεια σου, Κυριακή. Γεια σου. Δεν σ' άκουσα. Κυριακή, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Να πούμε από το κοντρόλ, από το τηλέφωνο. Okay. Αύριο το πρωί, έτσι. Φιλάκια, Ευχαριστώ, γεια. Γεια. Yeah. Ήταν και αδερφός. Entertainment stuff.